πλέον, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο κόσμος μέσα στα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αλλάξει όσο δεν είχε αλλάξει δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Συμφωνείς αυτό? Δηλαδή, η μεγάλη καινοτομία, η μεγάλη τομή, ας πούμε, π.χ. στην τεχνολογία ήταν το ίντερνετ. Εντάξει, ξεκάθαρα. Δηλαδή, το ίντερνετ, από τη μέρα που βγήκε το ίντερνετ, που πότε βγήκε το ίντερνετ, δεν ξέρω, 90 με 2000, κάπου εκεί, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Από τη μέρα που βγήκε το ίντερνετ, ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Οπότε τον μαθαίνουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρουμε πώς να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Πριν βγει το ίντερνετ, το πώς λειτουργούσε ο κόσμος ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, ήταν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό υπάρχει και το τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, πολλές φορές με μια γιαγιά, με ένα παππού ή με γονείς που δεν έχουν μπει στη λογική του ίντερνετ, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Που δεν μπορεί άλλος να καταλάβει πώς είναι να γίνεται κάτι εδώ και να μαθαίνετε στην Αμερική μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα που δεν υπήρχαν πριν το ίντερνετ. Και ένα από αυτά ήταν το stream. Έτσι, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν προσαρμόστηκα ποτέ στο stream. Δεν έμαθα ποτέ τους κανόνες του stream. Δεν έμαθα ποτέ πώς είναι. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και ακόμη και σήμερα δεν το ξέρω. Είμαι αντιτηλεοπτικός, δεν ξέρω να φτιάξω τον ήχο στο μικρόφωνο, δεν ξέρω να φτιάξω το φωτισμό, δεν ξέρω να κάνω το ένα, δεν ξέρω να δημιουργήσω content. Όλα αυτά δεν τα μάθα ποτέ. Αρχικά γιατί δεν ήθελα, γιατί εγώ πάντα ήμουνα gamer, δεν ήμουνα streamer, έχει μεγάλη διαφορά. Σαν gamer το πήγαινα τάπα. Ήμουνα the best shot caller, στο ρόλο μου καλύτερο, ξέρω εγώ, αλλά δηλαδή οργανωτικό τέρμα, ηγετικό, είχα full ικανότητα, είχα τεράστια αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση μου άρχισε να πέφτει όταν άρχισε να ανοίγω stream. Και έμπαινε ο κάθε μπακαλιάρος ραντομάς και μου έλεγε: πώς παίζεις έτσι, είσαι μπακαλιάρος, ο Χαγιάτε είπε αυτό, γνώμη για. Όλα αυτά εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Γιατί δεν ήταν, εκτός ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, γιατί ήμουν από τους πρώτους streamers στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, εγώ και ο Χαγιάτε ήμασταν οι πρώτοι. Και ουσιαστικά τα παιδιά που ακολούθησαν μάθαν από εμάς. Δηλαδή, σε αυτό δώστε μου δίκιο, με ποια λογική, ότι επειδή εγώ ως competitive player ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που το έκανα αυτό, όταν εγώ έβγαινα και ήμουν πιο γνωστός και δεν υπήρχε κανείς άλλος, ο competitive, γιατί ο Χαγιάτε εντάξει δεν ήταν competitive, αλλά ήταν απασύγνωστος προφανώς, πολύ πιο γνωστός από όλους τους υπόλοιπους, όταν με έβλεπαν εμένα οι επόμενες φουρνιές και βλέπαν όλες μεγάλες με το stream μου, χωρίς να το έχουν πει ή να το έχουν πει, όλοι θα έχουν δει λίγο Warrior Lady, έτσι. Αυτοί βλέπαν τα λάθη που έκανα εγώ. Βλέπαν ότι όταν εγώ έμπαινε κάποιο και του μιλούσα απότομα ή έβλεπαν ότι με πείραζε το ότι με λένε μπακαλιάρο, ήξεραν, μάθαιναν από τα δικά μου λάθη. Οπότε ουσιαστικά εγώ θυσιάστηκα για τις επόμενες γενιές. Εγώ έκανα όλες τις μαλακίες, τις οποίες δεν τις έχω διορθώσει μέχρι σήμερα, γιατί μέσα στην πορεία του χρόνου κατάλαβα ότι δεν μπορώ να τις αλλάξω και είναι ήδη αργά. Έκανα όλα αυτά τα λάθη σε κάτι τόσο πρωτόγνωρο που ήταν το stream. Ωραία. Που στην πορεία με χαρακτήρισε, ήταν η δουλειά μου. Δηλαδή, μέχρι πριν ένα χρόνο η δουλειά μου ήταν το stream. Δεν είναι ότι το έκανα για λίγο καιρό. Οπότε αυτό με ακολουθούσε χρόνια. Και επειδή εγώ το διαχειριζόμουν λάθος, αυτό με ανατροφοδοτούσε με αρνητική ενέργεια. Για μένα το stream, μετά από ένα σημείο. Κάποιες φορές, δηλαδή, αν ας πούμε έκανα 7 στα 7 stream, οι 2 μέρες ήταν όμορφες και οι 5 ήταν τέρμα αρνητικές. Οπότε ήταν όμως η δουλειά μου. Δηλαδή, όλοι έχει τύχει να κάνουν μια δουλειά που δεν μας αρέσει. Έτσι, και η δουλειά που κάνεις τώρα δεν σε τρελαίνει. Το να φτιάχνω καφέ. Ναι, φτιάχνει καφέ της ξαδερφούλα, ξέρει ότι το κάνει μέχρι να μπει στο σχολείο που είναι το όνειρό της, να πάει να διδάξει. Ωραία. Το κάνει αναγκαστικά. Δεν είναι ότι ξέρω εγώ τι λένε αυτό που λες με τις επιλογές. Δεν είναι άμεσα η επιλογή σου. Το κάνεις για να καταλήξεις κάπου αλλού. Γιατί πρέπει να δουλέψεις αρχικά, έτσι. Ναι, απλά θα σου πω. Άμα το έβλεπα αρνητικά, απλά θα έκλαιγα όλη μέρα που χρειάζεται να δουλεύω με 19 χρονών παιδάκια. Δεν είσαι και θετική όμως. Όχι, είμαι πάρα πολύ θετική στην Έλα ρε Κάθριν, κάθε μέρα μου λες άντε να τελειώνω, να κάνω, να πάω αλλού. Μίλες τώρα ψέματα στο stream. Όχι. Θέλω να γίνει αυτό που θέλω. Από εκεί και πέρα, το όποια δουλειά και να κάνω, το βλέπω απλά σου λέω. Σας καλοποτάκι να κάνω αυτό που θέλω. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν είναι αρνητική με καμία δουλειά. Απλά εντάξει, κάποια στιγμή υπάρχουν και δύσκολες μέρες που κουράζομαι πάρα πολύ και λέω φτάνει, δεν είμαι για να φτιάχνω καφέδες. Γιατί υπάρχει κάποιος που γεννήθηκε για να φτιάχνει καφέδες. Όχι, αλλά δεν είναι το ίδιο το να είσαι 19 χρονών και να δουλεύεις για το χαρτιλίκι σου και το να είσαι 29 και να περιμένεις κάτι. Ναι, όμως σκέψω ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει καν πτυχίο, μεγάλωσαν στο να δουλεύουν σε καφέ και προσαρμόστηκαν σε αυτό. Ξέρουν ότι είναι μια δουλειά που θα την κάνουν για πάρα πολλές δεκαετίες, μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Okay, αυτή δηλαδή θα πρέπει να είναι στην κατάθλιψη. Όχι, αλλά εντάξει, οι δικές μου επιλογές όμως ήταν άλλες. Εγώ άλλο πράγμα θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αν ο άλλος δεν έκανε τίποτα, δεν φταίω εγώ. Ναι, βρε, δεν είπα ότι θα φτιάξει τον κόσμο, απλά θέλω να σου πω ότι. Ο άλλος δηλαδή τι να πει που εσύ τουλάχιστον έχεις ένα μέλλον μπροστά σου. Ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα σπάρεις σε κάποιο σχολείο και θα κάνεις αυτό που θες. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη ζήτηση. Όχι, δεν είναι μεγάλη συζήτηση. Ήξερα τι θέλω να κάνω, προσπάθησα γι' αυτό, προσπαθώ γι' αυτό ακόμα.
Οπότε είναι η επιλογή μου και την κυνηγάω. Εντάξει, οκ. Αν okay, ο άλλος δεν ήθελε να διαβάσει, δεν ήθελε να κάνει αυτό, δεν ήθελε να κάνει εκείνη, είναι η επιλογή του. Το ότι θα δουλεύει 15 και 20 και δεν το λέω υποτιμητικά για καμία δουλειά. Όταν λέω δεν είμαι για να φτιάχνω καφέδες, ενώ ότι με γεμίζει άλλο πράγμα. Ναι, ρε, παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που ο Γιάννης, ξέρω εγώ, έχει δώσει 10.000 για να κάνει σεμινάρια για αυτά. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει. Και το έχει εξαρτηθεί. Άμα σου έδιναν 2.000 ευρώ για να κάνει καφέ, θα το βλέπεις αλλιώς. Καλά, αλλιώς θα το βλέπεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν με γεμίζει. Εσένα σε γέμιζε το να παίρνεις 5.000 όταν δεν έκανες κάτι που το ήθελες. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Το κάνεις για ένα διάστημα, θα πεις θα πάρω κάποια λεφτά και τόσο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό. Δεν είναι το κάνεις και νιώθεις. Α, μπράβο. Τώρα πατάω σε αυτό που λέει ο Βαλάντης, η προσαρμογή. Παιδιά, ακούστε με λίγο, θα σου πω. Ποιο είναι το όλο κόνσεπτ εδώ του θέματος, ότι... ποιο είναι όλο το κόνσεπτ, ότι είμαστε μια περίεργη γενιά που έχουμε ζήσει περίεργες καταστάσεις. Κρίση από το 8 δεν έχει σταματήσει ουσιαστικά 15 χρόνια. Μεγαλώσαμε με τη λογική ότι θα κρεμάσει το πτυχίο έτσι. Εγώ έτσι μεγάλωσα ότι θα δάσκαλο, εντάξει, θα κρεμάσει το πτυχίο και θα το κοιτάς. Δηλαδή, κάτι έχει μαλακίες, περάσουμε τον COVID, όλα αυτά. Ποια είναι η όλη ουσία, ότι. Η ουσία ποια είναι, παιδιά, ότι ξέρεις πότε. Γιατί λέω πριν ότι μαλώναμε που δεν υπάρχει κατάθλιψη. Η ουσία δεν είναι ότι. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για έναν άνθρωπο. Και για κάθε έμβιον, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ακόμη και τα φυτά. Που δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν ζωή, δεν είναι τίποτα. Δεν έχουν βούληση. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τα φυτά. Που είναι κοινό σε όλο. Ακόμη και σε μια πέτρα είναι κοινό με τον άνθρωπο αυτό. Ποιο είναι. Ότι η επιβίωση. Δεν υπάρχει πιο κοινό πράγμα, πιο βέβαιο, πιο de facto, πιο. Όλοι οι οργανισμοί στη φύση έχουν μηχανισμούς που δεν τους έχουν διαλέξει οι ίδιοι. Εσύ όταν θες να αυτοκτονήσεις, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να τρελαθείς για να αυτοκτονείς. Το σώμα σου δεν σου το επιτρέπει. Ναι, δεν ξέρω τι μου έχεις πει. Θέλω να σου πω ότι όλοι οι οργανισμοί στον κόσμο αυτό και στον οποιοδήποτε κόσμο είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική επιβίωση. Αυτό είναι de facto το number one. Το πιο σημαντικό πράγμα. Ωραία. Η επιβίωση. Δηλαδή να προχωράς, να ζεις, να μεγαλώνεις, να κάνεις παιδιά, να συνεχίσεις το είδος. Όλα αυτά είναι τα de facto σημαντικά πράγματα. Όταν αποκόπτεσαι από αυτό που σου έχει ορίσει η φύση για σένα, δηλαδή την επιβίωση, και αρχίζεις και λες, η κατάθλιψη ουσιαστικά τι είναι. Δεν θες να ζεις. Πολυτέλεια. Να έχεις κατάθλιψη. Τι είναι. Τι. Πολυτέλεια ότι είναι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Η κατάθλιψη είναι πολυτέλεια. Η κατάθλιψη, εγώ την κατάθλιψη π.χ. την έπαθα σε μια περίοδο που οικονομικά ήμουν καλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι η κατάθλιψη δεν θα μπορούσα να πάθω αν στην τράπεζα είχα 0 ευρώ. Αν έπρεπε να πάω έξω να δουλέψω με το ζόρι για να ζήσω, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Εγώ είχα την πολυτέλεια να την πάθω, την κατάθλιψη της κρίσης και αυτά, ρε παιδί μου, γιατί κατάθλιψη έχω χρόνια να πούμε, καταθλιπτικά συμπτώματα. Τα έπαθα όταν στην τράπεζα είχα ήδη λεφτά. Πριν βγάλω λεφτά που ήμουν μαχητής, ήμουν warrior, το όνομά μου ήταν warrior πάντα, το λέει άστο. Ήμουν μαχητής, δεν ήξερα τι είναι, δεν μου αρέσει η ζωή μου έτσι, πρέπει να πάω στο Ίντσπουτ 12 ώρες να κάτσω και δεν θα φάω όλη μέρα γιατί πρέπει να παίξω και να προπονηθώ και έχω go for all που θα βγάλω 20 ευρώ και άμα δεν κερδίσω και άμα χάσω τι θα γίνει και πρέπει να πάω μέχρι την εστία μια ώρα. Δεν υπήρχαν αυτά. Εγώ γούσταρα τη ζωή μου. Είχα δυσκολίες και τις γούσταρα. Κατάλαβες, δηλαδή όταν έχεις κάποιες δυσκολίες, όταν τις γουστάρεις, σε κάνουν πιο δυνατό. Γιατί η επιβίωση στηρίζεται στη δύναμη. Όλα ξεκινάνε από τη δύναμη. Σε αυτόν τον κόσμο κερδίζει πάντα πιο δυνατός. Θυμάσαι τι έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Το δίκαιο του ισχυρού. Ποιος το έλεγε αυτό, θυμάσαι όταν στο συμπόσιο που είναι. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Όχι, δεν μου έρχονται τώρα γιατί εσύ τα ξέρεις αυτά καλύτερα. Που λέγανε. Ναι, αυτό το έλεγε. Λέγανε, είχαν μια ζήτηση οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ξέρω εγώ, εκεί στο συμπόσιο και αυτά που τα πίνανε να πούμε. Λέει. Πού ήτανε. Στην πολιτεία. Τέλος πάντων τώρα εγώ αυτά δεν τα ξέρω καλά. Τι είναι το δίκαιο. Και έλεγε ένας το δίκαιο είναι του ηθικού, του άλλου, του τέτοιου. Το δίκαιο, και ένας λέει το δίκαιο του ισχυρού. Παιδιά, στη ζωή θα περάσει πάντα αυτό που ορίζει ο πιο ισχυρός. Αν πας, ας πούμε, σε μια δίκη με ένα τυπά που έχει από πίσω 500 δισεκατομμύρια και έχεις 1000% δίκαιο, παιδιά, θα χάσει τη δίκη. Δηλαδή, κατά ψέματα, ο κόσμος λειτουργεί πάντα έτσι. Και στην επιβίωση και στις συνθήκες της ζωής και στις δουλειές και σε όλα. Κερδίζει ο πιο δυνατός πάντα. Αν είσαι αδύναμος, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα επιβιώσεις, δεν θα προχωρήσεις. Και τα λοιπά. Η κατάθλιψη τι είναι. Η κατάθλιψη είναι ένα μικρόβιο πολυτέλειας που αρχίζει να σου λέει ότι δεν σου αρέσει ο τρόπος που ζεις. Αλλά αυτό εν μέρη μπορεί να είναι φυσιολογικό να μην σου αρέσει ο τρόπος που ζεις. Γιατί
ουσιαστικά παλεύεις για το καλύτερο για σένα. Δηλαδή κάθε μέρα όλοι μας παλεύουμε για να ζούμε σε καλύτερες συνθήκες. Όταν έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο που δεν μας ικανοποιεί τίποτα και τα θέλουμε όλα δικά μας, θέλουμε όλα να γίνονται με τον τρόπο μας, δεν δεχόμαστε το διαφορετικό, τη διαφορετική άποψη, φρικάρουμε με τα πάντα, τρελαινόμαστε, θέλουμε να γίνονται όλα με τον δικό μας τρόπο. Ξέρω εγώ, δηλαδή, έχω φίλο που λες ραντεβού 11 η ώρα και αν πας 11 και 1, έχει φρικάρει π.χ. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μια πολυτέλεια, μια της εποχής, ένα που δεν υπήρχε παλιά. Παλιά ο άνθρωπος απλά επιβίωνε. Δεν υπήρχε αυτό το θέλω όταν μεγαλώσω. Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, δάσκαλος, δεν μ' άρεσε, σπούδασα 10 χρόνια, τελικά άλλαξα καριέρα, θα γίνω. Όλες αυτές οι μαλακίες δεν υπήρχαν αυτές οι παπαριές. Δεν υπήρχαν αυτά. Απλά επιβίωνες. Ο άνθρωπος απλά επιβίωνε. Όλες αυτές οι κριντζιές έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, όλα αυτά που λες καταλήγουν στο ότι απλά η ζωή σου είναι θέμα επιλογής. Και τέλος. Μα δεν έχει να κάνει με την επιλογή, είναι ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή. Που αυτό έχει αλλάξει η ανθρωπότητα σε αυτό το πράγμα. Λες, θέλω να έχω 5 φίλους έτσι και μια γκόμενα ξανθιά μεγάλη και αυτό γιατί αλλιώς και ξέρω εγώ και θέλω να είμαι αυτό και θέλω να... Αλλά όλα αυτές οι μαλακές δεν υπήρχαν παλιά. Δεν υπήρχε αυτό το να ξυπνάς, ξέρω εγώ, σε μια εποχή παλιά πριν 100 χρόνια και να λες πώς θες να είναι ιδανική γυναίκα για σένα, ξέρω εγώ, να έχει μεγάλα βυζιά, να είναι ξανθιά. Δεν υπήρχαν αυτές τις τρολιές. Δεν υπήρχε αυτό το θέλω να έχω Ferrari γιατί αν έχω αυτό θα δεν μ' αρέσει και είμαι φτωχαδά. Ναι. Απλά επιβίωνες. Ναι, απλά επιβίωνες. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Απλά επιβίωνες. Δεν υπήρχε το ότι μπήκε άλλο, με είπε μπακαλιάρουλα. Ναι. Δεν υπήρχαν αυτές οι μαλακίες πριν 100 χρόνια. Είναι αυτά είναι αρρώστιες του τώρα. Τη ηλίθια εποχή που ζούμε. Η εποχή που ζούμε είναι άρρωστη τώρα. Έλα, πέσαντε. Θα διεκδικείς, ρε. Θα επιβιώσεις ή θα πεθάνεις. Α, ωραία, παρατήσε δηλαδή. Παρατήσε δηλαδή. Δεν προσαρμόζεις, δεν είσαι δυνατή. Ωραία, πειράζει που έχω πάθος για τον λόγο μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι όλα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη. Η κοινωνία εξελίσσεται, δημιουργούνται νέες ναι. ανάγκες. Η κοινωνία έχει εξελιχθεί και πού είναι η κοινωνία. Τη βλέπεις να είναι normal η κοινωνία. Okay, ένα στους δύο έχει ψυχολογικά. Πού είναι το normal. Όλοι είναι χωρισμένοι γονείς. Ένα στους δύο. Okay. Πάει καλά η κοινωνία. Η κοινωνία λάθος πάει. Μα όλοι πειραζόμαστε. Εμείς στην κοινωνία ζούμε. Αύριο στη δουλειά που θα πας, αυτοί θα έρθουν να σου πάρουν καφέ και θα σου γάμουν στην ψυχολογία. Και θα σου πούν καμιά μαλακία. Ναι, εσύ έτυχε να έχεις. Κάποιος άλλος μπορεί να μην είναι τόσο δυνατός σαν και σένα. Το φτιάξεις. Εσύ μπορεί να έχεις ασπίδα γιατί έχεις τη μάνα σου που σε αγαπάει τέρμα και το ξέρεις, που έχεις τη φίλη σου που σε στηρίζει. Ο άλλος μπορεί να είναι τέρμα μόνο στη ζωή του, να μην έχει κανέναν, να έχει φουλ τοξικούς ανθρώπους γύρω του και να μην έχει τη δύναμη, να τον έχουν γαμίσει. Δεν το ξέρεις αυτό. Έχω κάνει την επιλογή στη ζωή μου να προσπαθώ. Σου λέω ότι είναι. Δεν επιλέγουμε τα πάντα. Επιλέγουμε τα πάντα. Έχω κάνει την επιλογή. Επιλέγουμε τα πάντα. Τα πιο πολλά πράγματα στην τύχη έρχονται. Το ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα είναι τυχαίο. Το ότι έχει αυτού του γονεί είναι τυχαίο. Ναι, okay. Το ότι. Αυτό, το ότι η μάνα σου αγαπάει φούλη είναι τυχαίο. Θα μπορούσε να έχει μια μάνα που σε έχει πετάξει στον δρόμο. Τι σχέση έχει αυτό. Έχει παιδιάκια που τα έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Αυτά τι φταίνει δηλαδή, επιλογή κάνανε. Τύχη είναι αυτά όλα. Ναι, από εκεί και πέρα. Το ότι είσαι μια κουκλάρα γκομενάρα που σε γουστάρουν όλοι και σε κερνάνε συνέχεια στα μπαρ. Τύχη είναι. Θα μπορούσε να έχει γεννηθεί κακάσχημη. Εγώ θα μπω στο αστικό και θα ακούσω ένα καυγά και δεν θα με επηρεάσει. Το ότι θα έρθει ένας στο μαγαζί και θα μου πει πώς είναι αυτό έτσι και δεν θα με επηρεάσει, απλά θα το φτιάξω άλλο και τελείωσε η υπόθεση, είναι δικό μου θέμα. Ναι. Το ότι θα μου κάνει παρατήρηση ο Τάδε γιατί φοράω πολύ κοντά, είναι δικό μου. Ξέρεις πότε είναι δικό σου θέμα. Όταν πάρεις δύο ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες εντελώς και ο ένας έχει αποφασίσει να είναι δικό του θέμα και να είναι OK και ο άλλος να είναι καταθλιπτικός. Τότε να είναι επιλογή σου. Αν συγκρίνεις όμως εσένα με έναν άνθρωπο που περνάει μόνο δύσκολη ζωή του και είναι full unlucky. Έχω μια φίλη σου, πήγε, μια φίλη σου από τη Χρυσόπολη, έτσι. Ναι. Που τους πάνε όλα σκατά. Έχει χάνει τους δικούς της. Ναι. Οικονομικά χάλια όλα. Δηλαδή, αυτή τι φταίει. Την έχεις δει, ναι. Ότι είναι μονίμως με ένα χαμόγελο. Καλά, εγώ δεν την ξέρω καν την κοπέλα, αλλά. Είναι ξέρω... αυτός ο άνθρωπος που είναι υιοθετημένη, την άφησε η μάνα της. Η μάνα της πέθανε. Ο παπάς της είναι ένα. Ό,τι να. Ναι, είναι για τον Πούτσο εντελώς. Ο άνθρωπος δεν τον ξέρω κιόλας. Έχουν άπειρα χρέη. Ναι. Και η κοπέλα είναι με το χαμόγελο στα χέρια. Ναι, όποτε ναι. Σε αυτή είναι, εγώ δίνω respect. Αυτός ο άνθρωπος το ναι. έχει επιλέξει αυτό. Ναι, το έχει επιλέξει, αλλά κάπου βρήκε τη δύναμη. Κάπως βρήκε τη δύναμη. Ένας άλλος στη θέση της μπορεί να έχει εκλατάρει. Δεν το ξέρει. Εσύ δεν θα τον δικαιολογούσε άμα τα είχε πάθει όλα αυτά ένας άνθρωπος. Τι θα τον έκραζε, δηλαδή. Απλά ξέρει ποιο είναι το θέμα. Ότι μία θα έχει, δεύτερη θα έχει. Όλοι έχουμε κακές μέρες. Όλοι. Και εγώ ξυπνάω. Ήταν τρεις μέρες που ήθελα απλά να κάθομαι και να κοιτάω το ταβάνι.
Okay. Είναι okay κι αυτό. Okay. Το αγκαλιάζεις και αυτό το συνέστημα. Αυτό θέλω να σου πω. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να παλέψεις στη ζωή. Δεν θα έρθει καμιά δουλειά να σε βρει όταν θα είσαι κλεισμένο στο σπίτι. Δεν θα έρθει καμία γκόμενα να σε βρει όταν είσαι κλεισμένο μέσα στο σπίτι. Δεν θα γνωρίσεις κανένα. Αυτό τώρα για μένα τα λες. Όχι, θέλω να πω ότι γενικότερα. Που ήμουν κλεισμένο μέσα στο σπίτι. Μα γενικά θέλω να σου πω ότι άμα δεν κάνεις πράγματα, αυτό που λένε ο νόμος της έλξης και δεν ξέρω εγώ τι, ισχύει μέχρι έναν βαθμό. Αν δεν δραστηριοποιηθείς κιόλας. Να κάνεις κάτι, δεν πρόκειται να έρθει. Αν εγώ σταυρώ στα χέρια μου, ας πούμε, και δεν κάνω τίποτα. Ναι, τι θα γίνει. Αυτό λέμε τώρα όμως, ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι από τις πολλές κακουχίες χάνουν τη δύναμή τους και την πίστη στον εαυτό τους. Αυτό λέμε τόση ώρα. Ναι, συμβαίνει. Εσύ δεν έχεις περάσει φάση που δεν πιστεύεις καθόλου στον εαυτό. Εσύ, ας πούμε, π.χ. έχεις φουλ ανασφάλειες. Ναι, εννοείται. Ωραία, σε αυτό επιλογή σου, δεν είναι αυτό. Ναι, πριν σου είπα, πριν ήμασταν έξω, τρώγαμε με την Κάθριν και μου λέει: έχω πάρει 1,5 κιλό. Τι λέω, ναι, φαίνεται. Με το που το, δηλαδή, ουσιαστικά τη λέω αυτό που μου είπε και φρίκαρε. Τα μούτρα τη άλλαξαν. Δηλαδή, τι είπα καινούριο, δεν την είπα ότι είσαι χοντρή. Συμφώνησα σε αυτό που είπε, λένε, έχει πάρει. Δηλαδή, ήθελα να σου πω ψέματα. Ήθελα να σου πω, όχι, δεν έχει πάρει να μισκελάσει να το δείχνει ζυγαριά σου. Για να μην στεναχωρηθεί. Αυτό επιλογή σου είναι. Επιλογή σου είναι. Ποιο? Το να έχει φούλα ανασφάλεια με τα κιλά σου, π.χ. Ναι, και να τρώσει όλη μέρα σάντουιτς και μαλακίες. Ενώ εδώ έτρωγες full ψάρι, full φακές, φίτρες και τέτοια, αλλά δεν τα ήθελες να σε κάνω. Μα αυτό είναι δικό μου θέμα, εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι. Άρα είδες είδες ότι όπως ένας άλλος δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι άλλο, έτσι και εσύ δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό. Άρα επειδή εσύ με τις δουλειές το πας τάπα και αυτά και μπράβος, δεν σημαίνει ότι είδες ότι και εσύ έχεις μια αδυναμία. Οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες, κατάλαβες τι γίνεται. Και μια αδυναμία σου μπορεί να σε γαμίσει εντελώς, να σου τα χαλάσει όλα. Άμα είναι πολύ δυνατή. Και πολύ έντονη. Ναι, okay. Εσένα η ανασφάλεια σου δεν μας έχει επηρεάσει τη σχέση μας στο παρελθόν. Ναι, εννοείται. Που έβλεπα γκομενάκια στο Instagram και φρίκαρες. Αυτό από τις ανασφάλειες σου δεν ήτανε. Ναι. Όταν εγώ μιλούσα με άλλες στο stream λόγω δουλειάς. Δεν ήταν ότι εγώ άνοιγα stream, ήταν η δουλειά μου. Τα λόγω δουλειάς, okay. Κοίτα λόγω δουλειάς. Μην μας πεις ότι ζοριζόσουν κιόλας, εντάξει. Περίμενε ρε σικοπελιά. Όταν εγώ μιλούσα με κάποια άλλη. Μιλούσα επειδή ήθελα να βρω γκόμενα αφού είχα εσένα, την κουκλάρα μου. Λόγω δουλειά τύχαινε και μιλούσα με άλλε ή μου μιλούσαν αυτέ. Τύχαινε να μιλάω με μία που είχε 10 φορέ μεγαλύτερα βυζιά από τα δικά σου. Αυτό τι σχέση. Από τα δικά μου. Αυτό τι σχέση έχει να κάνει. Λόγω δουλειά και εσύ εκείνη τη στιγμή λόγω των ασφαλιών σου και των. Αυτό που λένε αγάπη, έχω meeting. Ναι, των αδυναμιών σου. Των αδυναμιών σου που ήταν δική σου επιλογή, όπω λε. Αντί συγκρινώσουν με αυτέ. Που εντάξει ήταν ωραίε κοπέλε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι πιο ωραίε από σένα. Έτσι, το διευκρινίζω αυτό. Αλλά συγκρινώσουν και λόγω των ασφαλειών σου έκανε ζημιά στη σχέση μας. Αυτό δηλαδή ήταν η επιλογή σου. Άρα επέλεξε να κάνει ζημιά στη σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Άρα εγώ τι φταίω σε αυτό. Εσύ φταίς το ότι ενώ σου επικοινωνούσα ότι αυτό εμένα με δημιουργεί. Ναι, αυτό ήταν επιλογή σου εξ αρχής όμως. Ναι, αλλά και δεν ήταν δική μου επιλογή. Και εσύ δεν με βοήθησες, είδες σαν να μου επιβεβαίωνες αυτό που εγώ που είχα στο μυαλό μου. Δεν με βοήθησες με κάποιο τρόπο να μου πεις. Τι να κάνω. Τι να κάνω, να άνοιγα stream με άλλες και να τις έλεγα ότι είναι κακάσχημες μπροστά σου. Τι να έκανα. Δεν εννοώ αυτό, ρε Φόρη. Μπορείς να κάνεις πράγματα. Κάθριν, η δουλειά μου ήταν να μιλάω με κόσμο. Να ανοίγω stream, να δίνω content, να κάνω χαβαλέ κτλ. Αυτό είναι άλλη μπαρούφα που δεν είναι τις ώρες να το συζητήσουμε, αλλά τόσοι άλλοι, όλοι αυτό κάνουν. Δηλαδή, απλά μιλάνε, βγάζουν κόμενες στα stream για να έχουν content. Όλοι με αυτό. Ρε Κάθριν, μιλάς για έναν ανδροκαρτούμενο χώρο 95% που προφανώς το γυναικείο στοιχείο παίζει ρόλο. Δίνει content. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι κάνουν έτσι. Δεν σου είπα ότι όλοι το κάνουν, αλλά τώρα γενικά είναι κάτι που γουστάρει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το έκανα και εμένα ποτέ. Παιδιά, την πρώτη φορά που χώρισα με την Κάθριν, πριν 5 χρόνια περίπου, είχε γίνει με αφορμή, ήμουνα στρατό και είχα βάλει, ήμουν στρατό, έχει σημασία που το λέω, είχα παίξει στο stream ένα κλιπ που ήταν δύο κοπέλες, δεν θυμάμαι ποιες, που φιλιόντουσαν στο στόμα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το είχα βάλει αυτό το κλιπ στο stream και η Κατερίνα είχε φρικάρει που ήταν. Εγώ είμαι στρατό, δεν ήμασταν από κοντά προφανώς, σε άλλο όνομα. Είχε φρικάρει τόσο πολύ που εγώ απλά είχα δει ένα κλιπ που το είχε δει και η τελευταία Μαριγόρη, παιδί μου, στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Και η Κατερίνα είχε φρικάρει τόσο πολύ που μέσα στους επόμενους μήνες μας επηρέασε τόσο πολύ που φτάσαμε στο σημείο και για αυτό, ρε παιδί μου, να το σπάσουμε.